Χαίρετε ζουζουνάκια μου, σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνετε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια ζωγραφιά με το χριστουγεννιάτικο δέντρο με την εφαρμογή TaxPaint. Σε προηγούμενο βίντεο σας έχω δείξει πώς θα γίνει η εγκατάσταση στον υπολογιστή σας ή στο tablet σας. Λοιπόν, ανοίγουμε την εφαρμογή. Αν θέλετε να φτιάξετε από την αρχή μια καινούργια ζωγραφιά, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπάκι νέο. Θα επιλέξετε ένα χρώμα για φόντο, κάτι που να φαίνεται ωραίο η χιονονιφάδα που θα τη βρούμε στα μαγικά. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν για τις χιονονιφάδες. Έχουμε δύο είδη. Πολύ ωραία. Πάμε να φτιάξουμε και τις κουρτίνες μας, γιατί θα δείξουμε ότι είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα σε ένα παράθυρο. Μπορούμε να τις κάνουμε ό,τι χρώμα θέλουμε και μα θέλουμε να τις κάνουμε και πιο πυκνές. Λοιπόν, και με αυτό εδώ το κουμπάκι που είναι ήδη σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, διαλέγουμε το πράσινο χρώμα, σημαδεύουμε στο ύψος που θέλουμε, να κοιτάμε να είναι στο κέντρο περίπου της ζωγραφιάς μας και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο δεντράκι. Δεν μας απασχολεί αν δεν είναι τέλειο, είναι το δικό μας δεντράκι και το φτιάχνουμε όπως μας αρέσει. Το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το γέμισμα για να γεμίσουμε το δεντράκι μας και βλέπετε ότι οι χιονονιφάδες εδώ δεν σβήνονται, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε ένα ωραίο εφέ, το εφέ της μουτζούρας που βλέπετε όπου το εφαρμόζω δείχνει σαν να είναι χιονισμένο το δεντράκι μου. Θα τελειώσω λοιπόν και με αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο και μετά θα δείτε ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω και ένα ωραίο εφέ, το στάξιμο, για να κάνω το δέντρο μου πιο αληθοφανές. Μη σας ενδιαφέρει που κάνουμε αυτές εδώ τις μικρές λεπτομέρειες, θα δείτε αργότερα ότι μπορούμε να τις καλύψουμε αυτές τις μικρές ατέλειες. Πολύ ωραία. Και αρχίζει ο στολισμός. Εγώ τυχαία ανακάλυψα αυτό εδώ το εικονίδιο, το οποίο φτιάχνει πολύ ωραίες μπάλες, χρωματιστές. Σε κάθε σημείο του δέντρου μας φτιάχνει και μία διαφορετική μπάλα. Φυσικά θα σας δείξω και πώς μπορούμε να στολίσουμε με γλόμπο. Και πάμε τώρα να δούμε, να φτιάξουμε ένα αστέρι. Στις σφραγίδες θα πάμε στην ειδική κατηγορία που είναι τα εποχικά, εκεί που έχει τα γιορτινά, τις γιορτινές σφραγίδες για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Λοιπόν, να το. Πάμε τώρα λοιπόν να φτιάξουμε το αστέρι μας, έτσι. Πάμε να φτιάξουμε ένα αστέρι πρώτα σε χρώμα κίτρινο. Θα δείτε ένα ωραίο εφέ. Θα μικρύνουμε λίγο το αστέρι, θα κάνουμε το χρώμα κόκκινο και θα το ξαναμικρύνουμε λίγο ακόμα, να φτιάξουμε ένα ακόμα κίτρινο. Κοιτάξτε τι ωραίο εφέ. Θα πάμε στους γλόμπους, θα διαλέξουμε χρώμα, βλέπετε είναι πολύ μεγάλος ο γλόμπος μου, θα το μικρύνω λίγο και θα αρχίσω να κρεμάω, όπα πάλι είναι μεγάλος, πατάω αναίρεση σε περίπτωση που δεν μ' αρέσει κάτι. Θα μικρύνω λίγο ακόμα το γλόμπο μου και εδώ είναι τώρα αυτό που σας έλεγα για τις μικρές ατέλειες που σχηματίσαμε. Τις οποίες τώρα μπορούμε να τις καλύψουμε
με τους γλόμπους, χωρίς να μας νοιάζει και πολύ. Και λέγουμε και ένα άλλο χρώμα, το πορτοκαλί. Το μοβ. Το ροζ. Και έτσι γεμίζω το χριστουγεννιάτικό μου δέντρο. Νομίζω ότι είμαι εντάξει με το στολισμό. Πάω τώρα να στολίσω και την υπόλοιπη εικόνα μου. Στα παράθυρα θα κρεμάσω τη φατσούλα του Άγιο Βασίλη, χρησιμοποιώντας και αυτό εδώ το εφέ του καθρέφτη. Κοιτάξτε, θα χρησιμοποιήσω τη φατσούλα πάλι στο άλλο παράθυρο, στην άλλη κουρτίνα. Το ίδιο και με το χριστουγεννιάτικο καπέλο. Θα κρεμάσω και ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο καπέλο στο μέγεθος που με βολεύει. Και να βάλουμε και τάρανδους. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Και φυσικά τα δώρα. Θα τα μικρύνουμε λίγο. Βλέπετε, έχει πολύ ωραία δώρα σε διάφορα χρώματα. Μπορούμε πάλι να χρησιμοποιήσουμε το εφέ του καθρέφτη. Και αυτά εδώ τα δώρα πάλι μπορούμε να τα φτιάξουμε σε διάφορα χρώματα όπως βλέπετε. Και φυσικά να παίξουμε πάλι με τα μεγέθη. Θα φτιάξουμε και ένα στεφάνι. Όπου εδώ πάλι μπορούμε να κρεμάσουμε τους γλόμπους. Σε μικρότερο μέγεθος αυτή τη φορά, για να είναι και πιο όμορφη. Και εδώ θα βάλω και φιόγκο, που μπορώ να τον βρω λίγο παραπάνω. Θα βάλω, όπα, τεράστιος. Θα βάλω ένα φιόγκο προς τα δεξιά και χρησιμοποιώντας αυτό το εφέ του καθρέφτη θα βάλω και ένα φιόγκο από αριστερά. Αν δεν μου αρέσει, κάνω κλικ στο ανέρεση. Θα διαλέξω καλύτερα το κόκκινο χρώμα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά θα φτιάξω και καρδούλες από ζαχαρωτά μπαστούνάκια. Με το εφέ του καθρέφτη. Και δεν ξεχνώ να κάνω κλικ στην αποθήκευση, που βλέπω τις εικόνες που έχω φτιάξει στο άνοιγμα. Να τις εικόνες μου, παιδιά. Σας εύχομαι καλές δημιουργίες και καλά Χριστούγεννα. Γεια σας!